Ο Χρήστος είναι Practice Strategist, ναι, του τρόπου Branding, μέλος της DKG Group και, ναι, όλα αυτά. Και έχουμε τα μονοπάτια λοιπόν ως βασικό στοιχείο πολιτισμού του σύγχρονου κοινωνικού ανθρώπου και εργαλεία ανάπτυξης του Branding τόπου, Place Branding. Αν κατάλαβε κανείς το τίτλο, σταματάω και όλος εδώ. Ο τίτλος όμως έχει ένα βασικό στοιχείο, σύγχρονος δυτικός άνθρωπος. Θα το εξηγήσω πιο κάτω. Έχω τα κυβερνήματα. Θα δώσει τώρα τα λαφρία. Στον επόμενο. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, ήταν λοιπόν πάντα έτσι. Ναι. Λοιπόν, έρχομαι από ένα χώρο, όχι γιατί περπατάω τα μονοπάτια, όχι από ένα χώρο γιατί τρέχω σε αγώνες, όχι γιατί είμαι από το μέρος αυτό, αλλά γιατί ασχολούμαι με ένα αντικείμενο το οποίο είναι το branding και το marketing. Και η πρώτη ερώτηση για να έρθω σε μια τέτοια εκδήλωση είναι η εξής. Υπάρχει μέλλον στον κλάδο. Αυτό δεν υπάρχει κλάδος ακόμη. Τώρα τον στείνεται ως κλάδο. Για να υπάρχει μέλλον στον κλάδο πρέπει να υπάρχει μια ανάγκη η οποία θα συνεχίζεται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ψάχνοντας μέσα είδαμε ότι αυτή είναι η ανάγκη. Ότι ο δυτικός άνθρωπος είναι εξερευνητής, είναι και περιπατητής. Αναγνωρίζει κανείς αυτή την προσωπικότητά σου. 100 χρόνια πριν ο εξερευνητής, ο γεωλόγος, ο αθλητής, ο αναρχητής έρχεται εδώ στην Ελλάδα και κάνει αυτό το πράγμα το οποίο συζητάμε 120 χρόνια μετά. Άρα ναι, είναι με μια μεγάλη ανάγκη του δυτικού ανθρώπου, άρα αυτός ο κλάδος έχει μέλλον. Πάμε στο επόμενο κομμάτι, ποιος είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο άνθρωπος ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως κατσάν, γιατί το επώνυμό μου είναι κατσάνος και κατσάν σημαίνει ο περιπλανόμενος. Και επειδή οι πρόγονοί μου είναι από το Σιράκο, κάνανε αυτή τη δουλειά, περιπλανούμε και εγώ σε δύο πράγματα. Σε κύριους μέσα στις πόλεις, σε διάφορες μέρες, σε διάφορα μέρη της Ελλάδος αλλά και της Ευρώπης και στο άλλο σε πολλά μονοπάτια. Νομίζω ότι έχω περπατήσει σχεδόν όλα τα βουνά. Οπότε με την ιδιότητα αυτή θα μπορούμε να προχωρήσουμε για να σας πω ότι ασχολούμαι με το marketing και το branding και τώρα ήρθε η ώρα να ξυπνήσω λίγο τα που θα μας βγάλουν έξω από αυτό που σκεφτόμασταν μέχρι τώρα. Γιατί το έχετε ανάγκη για να ξαναγυρίσετε πίσω στα βασικά πράγματα. Τα βασικά πράγματα είναι το μονοπάτι και το σκάψιμο. Αυτό λέγεται business. Η διαφοροποίηση, γιατί το δικό μου μονοπάτι και όχι το δικό σου μονοπάτι ονομάζεται ανταγωνισμός. Και αυτό είναι το marketing που κάνει κάποιος για να πάρει μέσα στον κλάδο ότι εγώ είμαι καλύτερος. Και το τρίτο κομμάτι είναι το branding. Το branding είναι η ιδέα που έχει χτίσει κάποιος μέσα σε ένα χώρο που 30, 50, 60 χρόνια μετά είναι πολύ αναγνωρίσιμος, περνάει στην επόμενη γενιά και αυτό κρατάει τη διαφοροποίηση πάρα πολύ. Το πρώτο μεγαλύτερο mega brand το οποίο υπάρχει ονομάζεται Ελλάδα και έχει χτιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ένα brand για να χτιστεί στον χώρο των business θέλει minimum 30 χρόνια. Άρα έτσι για να βάλουμε την αίσθηση αυτή. Είπαμε πριν το brand name και το ότι αυτό είναι μια τεχνική πώληση και να κρατήσουμε το καμία ιδέα, καμία σχέση με αυτό. Το brand και το branding ασχολείται με το μυαλό και την καρδιά. Που σημαίνει εγώ τι πιστεύω για σένα, όχι ποιος είσαι εσύ. Όχι τα τεχνικά σου χαρακτηριστικά, ούτε πόσο ψηλός είσαι, ούτε ποια είναι η ηλικία σου. Είναι ποια αίσθηση έχω γι' αυτό. Και ήρθα εδώ λόγω του αυτό το κομμάτι που κάνουμε εδώ δεν μπορεί να κάνει brand. Γιατί δεν μπορεί να κάνει brand, γιατί όλου. Και το όλο είναι το place branding. Ποιο είναι το branding του χώρου. Και ποιος είναι αυτός ο χώρος, πρέπει κάποια στιγμή να το. Και ίσως εδώ, που θα βρούμε χρήματα, είναι όταν μπεις στο μέγα πλάνο του place branding μιας περιοχής. Γιατί και εσύ συμβάλλεις σε αυτό. Θα πούμε παρακάτω. Τι είπε κάποιος, το δικό μας μονοπάτι είναι μοναδικό. Το δικό μας μονοπάτι είναι φοβερό. Κάποιος είπε ότι το κάνουμε μαζί. Αυτές είναι οι βασικές αρχές του branding. Περισσότερο μιλήσατε για το branding με στοιχεία branding παρά για το τεχνικό κομμάτι. Ήταν κάποιες εισηγήσεις που μιλούσαν για το τεχνικό κομμάτι. Αυτά είναι μαζί. Άρα τι θέλω να πω, το place branding είναι επιστήμη. Και δεν είναι τεχνική. Δεν είναι κάποιος ο οποίος το ξέρει και το λέει στους άλλους. Είναι μια συγκεκριμένη δουλειά και κάποιος είπε εδώ ο κ. Βλαστός ότι έχουμε τα μονοπάτια μέσα στην πόλη. Φυσικά. Άμα δούμε το place branding της πόλης του Eindhoven, κοιτάξτε τι δουλειά έχει γίνει σε όλες τις κατηγορίες. Προχωράω όμως γιατί δεν είναι αυτή η δουλειά. Η διαφορά, δεν μπόρεσα να σας πω τη διαφορά του marketing και του branding, αλλά νομίζω ότι όλοι θα αναγνωρίσουμε αυτό το πραγματάκι. Αυτό τι είναι, ποιος θέλει να μου πει αυτή η εικόνα αριστερά. Είναι το Παρίσι με τα χαρακτηριστικά landmark. Ποιος είναι ο πύργος του Eiffel. Όμως, όλα τα υπόλοιπα τα χρώματα
Όπως και το αυτοκίνητο δεν είναι χαρακτηριστικά, είναι χαρακτηριστικά το πώς αισθάνεσαι, σωστά. Είναι το Παρίσι του μυαλού μας. Δεξιά είναι η πραγματικότητα. Είναι ένας πύργος που είναι από κάτω, είναι σκουριασμένος, μόνο το βράδυ είναι καλό, αλλά αυτό είναι που είναι το branding και αυτό είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι το μονοπάτι το οποίο δουλεύουμε και αυτό είναι το μονοπάτι το οποίο ονειρεύεται κανείς για να έρθει εδώ. Επόμενο θέμα. Ας πάμε και στα ορεινά μας μονοπάτια. Αυτό αναγνωρίζει κανείς, είναι το Σαμονί. Σαμονί είναι το κέντρο του αλπινισμού στην Ευρώπη. Αυτή η φωτογραφία είναι το Σαμονί που θα θέλαμε να είναι, σωστά. Δεν έχει άνθρωπο μέσα, είναι καθαρό, είναι όμορφο και πίσω έχει τις βουνοκορφές. Είναι αυτό. Αυτό όμως είναι το οποίο θα σε κινήσει για να πας. Το επόμενο κομμάτι φυσικά έχει την άλλη μέρα το τι θα κάνεις. Η υπηρεσία έρχεται από πίσω. Να ένα τρέιλ το οποίο θα μπορούσε να κάνεις. Το Σαμονί είναι η ιδέα, το συνέστημα, αυτή είναι η πράξη. Και μια και ήρθαμε στο ωραίο μέθοδο, αυτό είναι το μέθοδο. Σωστά. Η φωτογραφία μάλλον το. Μάλλον ο προτζέκτορας είναι που το αδικεί. Είναι ένα όμορφο στο ίδιο μοτίβο. Δεν έχει ανθρώπους, είναι καθαρό, είναι νύχτα κλπ. Και εδώ έχει ένα υπέροχο μονοπάτι. Σωστά. Άρα δεν έχουμε τα ίδια. Άρα να τα κάνουμε copy-paste. Δεν τέλειωσε. Δεν τέλειωσε σε καμία περίπτωση. Γιατί το συνέστημα που δημιουργεί στο Σαμονί με το Μέτσοβο είναι λίγο διαφορετικό όσον αφορά για την απόφαση. Ναι, αλλά το Μέτσοβο σε σχέση με τη Ροδόπη, η Ροδόπη σε σχέση με την Κρήτη. Έτσι να βάζουμε το μυαλό μας ότι το place branding πώς επηρεάζει. Εάν δεν υπήρχε ο δρόμος Εγνατία Ηλία, συμφωνώ και η Ιόνια, αυτό το μέρος θα είχε υποβαθμιστεί. Τα τσουμέρια θα είχαν υποβαθμιστεί. Όμως έχουμε μια πολύ μεγάλη τύχη. Υπάρχει μια νέα οδός και έτυχε μόνο αυτή την περίοδο. Παγκόσμια οδός που ενώνει όλα τα μονοπάτια, όλα τα μυαλά όλου του κόσμου και λέγεται διαδίκτυο. Μπορώ να ονειρευτώ να πάω σε οποιοδήποτε μονοπάτι θέλω. Το διαδίκτυο είναι η μεγαλύτερη μας πλατφόρμα που πρέπει να δουλέψουμε γιατί ενώνει όχι μόνο τα μονοπάτια, τα μυαλά και τις επιθυμίες. Οι επιθυμίες είναι εδώ. Το επόμενο είναι η πρακτική. Χωρίς το website, το οποίο να τα έχει μέσα, δεν γίνεται δουλειά. Προφανώς το συνέστημα, αλλά και η πράξη. Η πράξη είναι εδώ καταγεγραμμένα και το φοβερότερο πράγμα. Κοιτάξτε, σαν άνθρωποι έχουμε και αυτό το πραγματάκι. Βάζουμε αστεράκια. Που σημαίνει και να το έχεις, αν φας δύο αστεράκια, δεν χρειάζεται, είσαι εκτός. Που σημαίνει τι, ότι είναι όλοι συμμέτοχοι στο να δημιουργηθεί το συνέστημα αυτό. Πάμε λίγο στο storytelling και κλείνω. Το storytelling τι είναι, έβαλα hashtag τη λέξη trekking και τι μου έβγαλε αυτό. Αν βγάλεις hashtag trekking και δεν είσαι μέσα σε αυτά, το storytelling σου δεν είναι καλό. Δηλαδή η ιστορία την οποία λέμε δεν τραβάει. Για ποιο λόγο δεν τραβάει, γιατί δεν ξέρεις να τραβάς selfie. Η φωτογραφία αυτή, πιστέψτε με, είναι φανταστική. Την αδική τώρα. Είναι μια φωτογραφία από ένα σημείο το οποίο είναι το πιο χαρακτηριστικό στα Παλάχια Όρη. Θυμάται κανένας πώς λέγεται? Είναι η Άρη Μακάφη. Γιατί είναι το πιο φωτογραφημένο κομμάτι. Που σημαίνει ότι το όνειρό μου είναι να πάω μια μέρα, αλλά να βγάλω και τη φωτογραφία αυτή. Ποιο είναι το landmark του Μετσόβου, ποιο είναι το landmark της Άνδρου που ονειρεύομαι να βγάλω τη selfie. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να. Απαραίτητα κανείς όταν ασχολείται με το branding. Βιλό, τι είναι το βιλό, ότι πλέον αυτό το πράγμα κυριαρχεί. Δεν θέλω τη φωτογραφία σου πλέον, θέλω την πράξη. Και αυτό είναι το καλύτερο σημείο καταγραφής. Όσοι έρχονται, πιστέψτε με, είναι εφοδιασμένοι με αυτό. Όσα μονοπάτια είμαστε εφοδιασμένοι με αυτό και τραβάμε βίντεο, όχι πλέον φωτογραφίες. Βιλό σημαίνει ότι πήγα στο μέτσο που έφαγα εκεί, προτείνω αυτό, κάνω το άλλο και με ακολουθούν κάποιοι άνθρωποι. Δεν είσαι σε ένα vlog, δεν είσαι κάπου, είναι ένα θέμα όταν χτίζεις το brand. Και όχι γιατί είναι μια τεχνική. Είναι να αξίζει αυτό το οποίο κάνεις για να το πει κάποιος. Γιατί αυτός ο οποίος έρχεται και θέλει να καταγράψει κάτι, αν δεν έχει κάτι ενδιαφέρον, είναι σαν όλα τα άλλα. Οπότε εδώ κάπου νομίζω ότι έφτασα στο τέλος. Κλείνοντας με τον πιο αγαπημένο μου συγγραφέα, έναν άνθρωπο ο οποίος λέει κανένας δεν αγοράζει ούτε προϊόντα, ούτε υπηρεσίες. Τι αγοράζει? Σχέσεις, ανθρώπους και από λίγο μαγεία. Ευχαριστώ.